Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μα και να την συνεχίσουμε. Θα συναντήσουμε και του δύο συναδέλφου, τον κύριο Τάσο Παπά, που είναι αρχισυντάκτη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Καλησπέρα, Τάσο. Ε, καλησπέρα. Και τον κύριο Πάνο Αμυρά, που είναι διευθύντη Εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, σας. καλησπέρα Πάνο. Λοιπόν, ε, δεν θέλω να κάνω ένα σχόλιο από την έω τώρα συζήτηση, αλλά θα μου όντω θα μπορούσα να προχωρήσουμε τη συζήτηση, ζητώ την άποψή σα για αυτά που ακούστηκαν ω τώρα. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο. Ε, πρώτα από τον κύριο Αμυρά και μετά τον κύριο Παπά. Ωραία. Εγώ θα έλεγα ότι είδαμε ε, ε, σε ένα μικρό βαθμό αυτό που, που ζήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες ε, στην, ε, στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή παρακολουθούσαμε μία σύγκρουση με όρους παρελθόντος. Με ποια έννοια. Ε, έχουμε δει πολλές φορές αυτές τις σκηνέ και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά ακόμα και τις απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και την περίοδο των παχαίων αγελάδων. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά μήπως από την άλλη πλευρά θα μπορούσε και αυτή όλοι, γιατί άκουσα την πλευρά των συνδικαλιστών που λέγανε ότι πρέπει και αυτά ήρθαν έτσι χωρίς να εξειδικευθούν. Ναι. και Και θα μπορούσαν να προβλεφθούν αδικίε που δεν κοστίζουν απαραίτητο, αλλά που μια σειρά από προβλέψει που θα προέκυπταν αυτή τη συζήτηση uh -huh. θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτά τα πολύ δύσκολα και άσχημα μέτρα ή ποιότερα Σωστά. και θα... πιο αποδεκτά, ή πιο δίκαια. Ότι, ότι έχουν δίκιο, αλλά δυστυχώ το ενιαίο μισθολόγιο είχε εφαρμοστεί, εντό εισαγωγικών ενιαίο λόγιο, είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Με ποια έννοια. Ότι ένα εργαζόμενο, ο οποίο είναι μάχημο στο λεωφορείο, που είναι στο τιμόνι, δυστυχώ είχε την ίδια αμοιβή με έναν ο οποίο ήταν διοικητικό υπάλληλο. Τότε τα συνδικάτα δεν έλεγαν τίποτα για ενιαίο ή μη ενιαίο μισθολόγιο. Μάλιστα. Είχαμε οριζόντια αυξήσει σε όλου, χωρί να μετριέται ούτε η παραγωγικότητα ούτε ο κλάδο. Ούτε και η θέση ευθύνη που είχε ο καθένα. Και τώρα α, βιώνουμε την αντίθεση τροφή κατάσταση. Αρνητική δηλαδή είναι λίγο οριζόντια σαν ένα, μείωση προ όλου. Αν καταλαβαίνω καλά, το παρομοιάζει αυτή η σύγκρουση ένα διάλογο κοφών, α πούμε. Είναι, είναι ένα διάλογο ο οποίο ουσιαστικά δεν έχει κάποια συγκεκριμένη βάση. Με ποια έννοια. Η κυβέρνηση, από τη μία πλευρά, λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να μπορέσω ναι. να δώσω χρήματα ε, στου εργαζόμενου. Και πολύ περισσότερο, ε, ε, να, να, ίσω θα μπορούσε να γίνει ο διάλογος για να γίνει τώρα ο διαχωρισμός των ε, εργαζομένων. Και επομένω, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τεθούν στο τραπέζι για να βρεθούν ε, 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 λύσει για το αύριο και όχι να κοιτάζουν προς το χθε. Ε, κύριε Παπά, υπόθηκε ότι είναι λίγο αναχρονιστική. Πα, είναι παλαιά σκοπή σε αυτή η σύγκρουση ε, που γίνεται τώρα. από την άλλη πλευρά, όμως θα έλεγα, δε μου κάνει εντύπωση το εξή. Αν δώσω βάση στι δημοσκοπήσει, τι οποίε έχω μαζέψει τον τελευταίο καιρό, αν δώσω βάση λοιπόν στι δημοσκοπήσει βλέπω ότι όσοι επενδύουν στην ένταση δεν έχουν βγει κερδισμένοι ω τώρα. Ναι, αυτό φαίνεται από πρώτη ματιά. Γιατί αυτό συμβαίνει συνήθω όταν μια κοινωνία δέχεται ολομέτωπη επίθεση. Συνήθω η πρώτη αντίδραση είναι να παραλύσει από το φόβο. Και ναι, μετά... τώρα έχει παραλύσει 4 χρόνια τώρα δεν δέχεται την επίθεση η κοινωνία. Ναι, ναι ακριβώς, ακόμα. ναι αλλά έχει υποστεί αλλεπάλληλε ήττε. Όλε οι κόκκινε γραμμέ που έχουν θέσει τα συνδικάτα και μερικέ κόκκινε γραμμέ έχουν θέσει και τα κόμματα, τι έχουν παραβιάσει. Έχουν υποστεί ήτες έχουν ε, ε, καμία από τη μάχη την, ε, που έδωσαν μέχρι τώρα ε, στο επίπεδο της κοινωνίας δεν, δεν την κέρδισαν. Για λάθο λάθος μάχης όμως. Ε, ή, να, ή μπο... με λάθος μεθόδους ή Μπορού... με λάθος σχετισμούς. Μπορούμε, να, λάθος... να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κριτική στο, στο συνδικαλιστικό κίνημα για παράδειγμα... Το γεγονό ότι είναι Όχι διασπάσ... μόνο, και, 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 στα κόμματα που επενδύουν στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ε, να μείνω λίγο στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μαι. Για παράδειγμα, ότι είναι διασπασμένο. Αυτό είναι γεγονό. Αυτό ε, δεν το επιτρέπει να δώσει μία μάχη με τι καλύτερε προποθέσει για να, να πετύχει αποτελέσματα. Δεύτερον, έχουμε το χαμηλότερο βαθμό συνδικαλιστική πείκνωση στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη: 13%. Σωστό, ναι. Στον ιδιωτικό τομέα. Μετά, το γεγονό ότι α, τα τρία τελευταία χρόνια έχουν γίνει 30 γενικέ απεργίε. 30 γενικέ απεργίε είναι ε, ρεκόρ. Στην Αγγλία θα είχαν πέσει 7 κυβερνήσει με 30 γενικέ απεργίε. Θα είχε γίνει εξέγερση, επανάσταση. Που σημαίνει ότι κάτι δεν δε γίνεται σωστά. Δε, η κλιμάκωση δεν γίνεται σωστά. Όμω αναρωτιέμαι. Υπάρχει βέβαια ένα τρόπο να απαλλαγούμε από την ταλαιπωρία που προκαλούν οι απεργίε, να τι απαγορεύσουμε. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Αναρωτιέμαι όταν ένα συνδικαλιστικό κίνημα δέχεται ολομέτωπη επίθεση στο εισόδημα των εργαζομένων, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, κατάργηση λογικών συμβάσεων. Πώ πρέπει να αντιδράσει, Ευχαριστώ. Δηλαδή πώ θα αντιδράσει, Μόνο με την έκδοση ψηφισμάτων, όταν ο διάλογο είναι προσχηματικό. Αλλά αν μου επιτρέπει, θέλω να κάνω δύο ερωτήσει στου συνομιλητέ σου. Ευχαριστώ. Η μία ερώτηση έχει να κάνει, διάβασα χθε το βήμα την συνέντευξη του επικεφαλή των Γερμανικών Συνδικάτων. Τα Γερμανικά Συνδικάτα δεν είναι και τα, από τα πιο επαναστατικά, έτσι, ρεφορμιστικά θα τα έλεγα. Λέει, προτείνει και μάλλον θα γίνει πρόταση συνολικά του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Συνδικάτου Κίνηματο. Ένα σχέδιο Marshall. Μπορούν να εξοικονομηθούν ποσά τη τάξη των 2,6 δι ευρώ, εάν επιβληθεί μια φορολογία 3% στου πιο πλούσιου και αν επιβληθεί ένα φόρο στι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Σε περί... εμά η φορολογία έχει υποβληθεί ήδη στου πλούσιου 4%. Ο περίφημο φόρο Tobin. Πώ αντιμετωπίζουν αυτή την πρόταση. Στην Ελλάδα πρέπει να βρούμε και του πλούσιου. Και το δεύτερο είναι, διαβάζοντα το κείμενο των 7 διανομένων παγκοσμίου Βελινικού, που δημοσιεύθηκε στη Μόντι και δημοσίευθηκε στην Ελλάδα, οι άνθρωποι λένε ότι το δίλημα σήμερα είναι, ενώ παλιά ήταν η σοσιαλισμό, η βαρβαρότητα όπω λέγαμε, σήμερα το δίλημα είναι η πολιτική ένωση ή θάνατο τη Ευρώπη. Ευρώπη yeah. η βαρβαρότητα. Mm -hmm. Αυτό λένε, Ευρώπη yeah, η βαρβαρότητα. Yeah, yeah. Θα ήθελα τι απόψει ε, των <μένου> <didn't know. ίω> το συζητήσουμε, αλλά πριν πάμε στην Ευρώπη η βαρβαρότητα, εγώ θέλω να επιστρέψω στο ζήτημα το οποίο ξεκίνησα να θέτω σε αυτή την εκπομπή. Εάν και που δεν το έχουμε απαντήσει ακόμα, είπαμε λίγο πολύ γιατί έχει προκύψει κλπ. Υπάρχει κίνδυνο αυτό το πράγμα να ξεφύγει κάποια στιγμή από έλεγχο. Γιατί μέχρι τώρα αισθάνομαι ότι είναι μια σύγκρουση λίγο πολύ ελεγχόμενη. Οι συνδικαλιστέ κατεβαίνουν, κάποτε δεν θα σε επιτάξουμε, τα παίρνουν πίσω, συναντούν τη δίκηση κλπ. Τα κόμματα. Φτάνουν σε ένα σημείο η σύγκρουση, μετά κάνουν και ένα βηματάκι πίσω. Υπάρχει όμω αυτή η, η δυναμική τη σύγκρουση να οδηγήσει σε, ένα, σε μια ανεξέλεγκτη ένταση. Αυτό με τρομάζει. Το ρωτάτε. Και του τρει σα. Ποιο θα απαντήσει ε, πρώτα. Εσεί. Ε, είπα και στην αρχή πω κανεί δεν ξέρει όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στον κόσμο. Μπορεί κάτι, ένα γεγονό καταρχά φαινομενικά ελάσσονο σημασία, να αποτελέσει τη θριαλίδα. Ε, εκείνο που θέλω να, να, να υπογραμμίσω όμω, επειδή συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Παπά στην αρχή, ότι ε, ο εργαζόμενο πώ θα αντιδράσει. Πρέπει να αντιδράσει κάπω. Με, με ψηφίσματα. Υπάρχει ανάγκη κινητοποιήσεων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Με ενδιαφέρει κυρίω όμω πώ επεξεργάζεται αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια και τη κινητοποίηση το πολιτικό μα σύστημα. Εγώ βλέπω αυτό που είπε ο κ. Αμυρά. Ένα δικοματισμό από τα παλιά. Αντί για το Πασόκ, τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η αντιπαράθεση είναι άγονη, κύριε Πρετεντέρη. Ναι. Δηλαδή, δύο πολιτικά ε, μορφώματα ανταγωνίζονται για την επόμενη πολιτική μέρα. Το ένα, ω κυβέρνηση, δεν έχασε. Υπάρχουν ελπίδε. Χάνει όμω το momentum τη χρηματοδότηση τη χώρα. Διότι αυτά που είπαμε και οι τρει στην αρχή, τα φορολογικά και τα αντιγραφειοκρατικά για την οικονομία, δεν τα κάνει. Και απ' την άλλη, ένα άλλο πολιτικό, ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Μάχεται, υποτίθεται, για το δίκαιο των εργαζομένων, χωρί να ενσαρκώνει την πολιτική του διαμαρτυρία σε συγκεκριμένε προτάσει, ενώ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το έχουμε ζήσει 38 μεταπολιτευτικά χρόνια. Αυτό πρέπει να σπάσει. Και υπάρχουν ευκαιρίε τώρα, σε αυτή την πολυκομματική φάση τη Ελλάδα, αυτό να το σπάσουμε. Αρκεί ο πολίτη να απαιτήσει και να μην δικαιώσει εκείνου που αοριστολογούν, να απαιτήσει πια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε να πούμε και οι τρει. Και για την επόμενη μέρα σε σχέση με το πρόγραμμα. Και για την επόμενη μέρα σε σχέση με το πρόγραμμα. Εδώ η κυρία Μπακογιάννη είναι ε, νέα δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι στον Πασόκα, αλλά στηρίζω την κυβέρνηση. Είμαι βουλευτή που στηρίζει ω πλειοψηφία την κυβέρνηση. Ο κ. Δαγκασάκη είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλήμον αν εμεί απόψε δεν μπορούμε να σα πούμε συγκεκριμένα για το τι χρειάζεται η Ελλάδα όχι τον Ιούνιο. Όχι τον Ιούλιο. Αύριο το πρωί. Διότι χάσαμε σε ό,τι αφορά τα αντιφεσιακά και την ανάπτυξη. 8 ολόκληρου μήνε από τι διπλές εκλογέ. Άρα για να κλείσω. Είμαστε χρήσιμοι προτείνοντα κάτι για την επόμενη μέρα. Είμαι εδώ. Και είμαι και σε θέση να σα πω τι χρειάζεται. Μάλιστα. Δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Ε, ας λέμε διάφορα, αντιφατικά και διπλά, για καταγγελίε, για σωτηρία τη Ελλάδα, που τα έχουμε πει πάρα πολλά χρόνια. Τα ακούω πάλι στη Βουλή και βλέπω πόσα διέξοδα και τα με και τα δε είναι. Ε, η... Άκουσα προχθέ που κάνατε μια δήλωση και ένα άρθρο σα διάβασα, ότι πρέπει να απεμπλακούμε από το Δούνο του. Mm -hmm. Δεν το εννοείται το υποθέτω άμεσα, το εννοείται στο νωρίτερο του 2015, είπατε προηγουμένω. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη μέχρι, 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 τριετία. Νομίζω ότι υπάρχει κανεί που θα έχει αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι ειλικρινά. Δεν αν... έχει κατανοηθεί ναι. τι είναι το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουν. Η μασία έχει πω θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Και αυτό που έχω στο μυαλό μου και αυτό το οποίο ακούω και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, κυρίω στην Ισπανία, είναι ότι το πρόγραμμα για μια χώρα. Ένα πρόγραμμα προσαρμογή για μια χώρα που ξέφυγε από τι συμφωνίε τη Ευρωζώνη είναι εκ των ουκ άνευ να προχωρήσει. Τέτοιο σκληρό πρόγραμμα όμω δεν έχει επιβληθεί ποτέ σε καμία η Η συμπερίληψη... Συμπερίληψη... συμπερίληψη στο μηχανισμό, τα έχω και εγώ. Ναι. Η συμπερίληψη στο μηχανισμό αυτή τη στιγμή από το, την πλευρά του, του Διεθνού Επιστηματικού Ταμείου, εάν μέσα σε μια πορεία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ κάνω προτάσει που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Δεν λέω πράγματα για να δημαγωγώ. Όχι, αλλά εάν, σε συμφωνία, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι ηγέτιδε δυνάμει τη. Μέσα σε τρία, τα τρία επόμενα χρόνια και με την επισκόπηση του δημοσίου χρέου μπορέσουμε να αποπληρώσουμε το του. Αυτό που μένει, κύριε Πρετεντέρη, και πρέπει να κατανοηθεί αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία προσαρμογή τη Ελλάδα στι υποχρεώσει τη ω χώρα τη Ευρωζώνη. Πρέπει δεν να σημειώσετε. Ε, Ότι όλο αυτό το, ε, ε, το καιρό. Έχουμε κάποια διαφωνία. Στο... Μια στιγμή, πρα... 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 Όχι, μια στιγμή. Πρα... Μια πρα... θέλω, πρα... να πω, πρα... θέλω, να πω... μια τελευταία φράση. Αγνοεί... πρέπει Αγνοεί... να σημειώσει όποιο μα ακούει. Ότι τι αποφάσει των συνόδων κορυφή για την επιμήκυνση των χρημάτων που πήραμε ή από τον ΙΕΦΣΕΦ ή από, τις κράτες μέλη, από τα κράτη-μέλη. Είτε λοιπόν επιμηκύνεται το χρόνο τη αποπληρωμή, είτε μειώνεται το επιτόκιο, αυτέ τι αποφάσει δεν τι παρακολουθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έχει τη δική του λογική, τη Μάλιστα. δική του μικρότερη ευελιξία στα λίγα χρήματα, 8% του συνολικού προγράμματο μέχρι στιγμή, που μα έχει δανείσει. Το ερώτημα είναι το εξή: καταλάβει. Το 2015 θα υπάρχει Εάν πρόταση του ΔΝΤ. Βεβαίω θα υπάρχει. θα υπάρχει. Και θα παλέψουμε όλοι να υπάρχει χώρα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ιδάλω δεν έχουμε λόγο, κύριε, κύριε, κύριε Πρετσεντέρη. Ε, το... Όποιο λέει ότι αυτό δεν είναι πρόταση, δεν έχει καταλάβει τι ακριβώ είναι το πρόγραμμα, το πρόγραμμα και εάν δεν ναι, γίνεται, γίνεται. Όχι καθόλου. Ε. Απευθύνομαι στου συνομιλητέ μου απόψε. Γιατί ενώ μιλούσα, κάτι είπε ο κ. Ζαγαζάκη και τον άκουσα. Όχι, ότι διαφωνεί. Όχι, όχι μόνο είπε ότι διαφωνεί. Ε, 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 Προέβηκε σε χαρακτηρισμού. Όποιο δεν το έχει καταλάβει αυτό, δεν το έχει υπόψη του το πρόγραμμα. Ή... Λέει άλλα πράγματα. Πάρνια προβλήματο, είπα. προβλήματο. Την έχει ο συνομιλητή μου 100%. Άγνια. Είναι πολύ προσβλητικό απόψε. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό απόψε. Ενώ δεν γνωρίζει. Ενώ δεν γνωρίζει. Θα μιλάτε καλύτερα, κύριε Εγώ δεν ξέρω. Κύριε Λοβέρδου, έκανα. Θα μιλάτε σήκω, καλύτερα. Σήκωσα τον τη φωνή μου αυτή στιγμή. Θα σεβαστώ τα επιχειρήματά σα, που μιλάτε που ένιωσα, καλύτερα. Που ένιωσα, άλλο έχω ο, άδικο, άλλο άγνοιε. Σα τα επιστρέφω αυτά. Που ένιωσα ότι αν και ήσασταν υπουργό του Μνημονίου και από του πιο σκληρού, μιλούσατε εδώ απόψε και μάλιστα σε μένα, σαν να ήρθατε από το πουθενά. Προχωρώ όμω. Τι εννοώ άγνοια προβλήματο. Εσεί το λέτε δεν, αυτό, δεν ξέρω... είναι χαρακτηρισμό των επιχειρημάτων. Όσο μιλάτε έτσι, τόσο αντί να λέμε επιχειρήματα θα ε, έχουμε διαπληκτισμού άγονου που Δεν, θέλω να το παρακολουθήσω. θέμα. Πάμε παρακαλώ. Δεν με αφορά, έχασα και γιατί, Γιατί, διαφορείτε με αυτό. Δεν, υπάρχει, δεν έχω υπόψη με εγχειρίδιο οικονομικό, είτε τη μία σχολή είτε τη άλλη κλπ. που να μα λέει πώ θα μειώσουμε την ενεργία από το 30%. Είμαστε μια οικονομία σε κατάσταση σαν να έχει βγει από τον πόλεμο. Χωρί να έχουμε πόλεμο. Το είπε ο Γιώργο Φίσερ, το είπε. Πρώην υπουργό εξωτερικών τη Γερμανία, έχει δίκιο. Επιμένω πολλέ φορέ και ίσω κακώ, διότι θα έπρεπε και εγώ να λέω τι προτάσει, ένα, δύο, τρία κλπ. Διότι πιστεύω πάρα πολύ στο ότι έχει σημασία ο κόσμο που μα ακούει να συνειδητοποιήσει τη φύση του προβλήματο. Είμαστε σε μια ασυνήθιστα δύσκολη κατάσταση. Αυτή την έσταση έχω σε όλα αυτά που ακούγονται ότι με λίγε κινήσει από εδώ και από εκεί θα βγούμε. Δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι αυτή η χώρα θέλει μια νέα ηγεσία. Δηλαδή αυτέ οι αποφάσει που λαμβάνονται δεν λαμβάνονται από κάποιου κακού πολιτικού μόνο. Εμεί έχουμε μιλήσει για ένα τρίγωνο. Ένα ναι, τρίγωνο. Η είναι μια. Φ... Ναι, το... Για πέθει το τρίγωνο, ναι. Μιλάω Τι, το για ένα ναι, Ότι, δηλαδή Άκουσα Τσίπρα, ε... σήμερα που μιλούσε πάλι για μια ολιγαρχία που κυβερνάει ναι. Ελλάδα. Ε, δεν το λέει μόνο ο Τσίπρα. Είναι. Ε, στο ειλικότερο. Στο ειλικότερο. Και ναι, ωραία, ωραία. Λέμε μπήκαμε στο ευρώ. διαφωνώ και που ανάγουν τα πάντα ότι όλο το ευρώ. Το ευρώ Θα μπορούσε το να χρηματοδοτήσει μια παραγωγή ανσυγκρότηση. Το ότι έγινε καταναλωτικά δάνεια, το ότι έγινε κατανάλωση δανεική, είχε να κάνει με το ότι οι αποφάσει περνόταν υπό την επιρροή των τραπεζών. Είχαμε ένα κρατικό τραπεζικό καπιταλισμό στην Ελλάδα, που μαζί με ένα πολιτικό σύστημα εξαρτημένο από αυτά τα συμφέροντα και ένα σύστημα μέσω ενημέρωση μαζί και εσεί είστε μέσα σε αυτό, όλο αυτό λειτουργήσε ω συνασπισμό εξουσία στην Ελλάδα το οποίο έφαγε τι παχέ Ακελάδε και τώρα που ήρθε η κρίση λέει φταίνει οι συνδικαλιστέ, φταίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίνει οι εργαζόμενοι, φταίνει οι δημόσιοι υπάλληλοι, φταίνε κλπ. Άρα, εδώ πρέπει να η κοινωνία η ίδια να δει πώς θα μπορέσει όχι απλώς να αναθέσει σε ένα κόμμα την έξοδο από την κρίση, αλλά με ποιε μορφέ, με ποιους τρόπου και η ίδια η κοινωνία θα θεωρήσει δικό της έργο αυτό. Ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο βρεθεί στην εξουσία μόνος του ή μαζί με άλλε δυνάμει. Αυτό αποτελεί μία, μία, βεβαίως μια άλλη ανάγνωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει σε μια κοινωνία μέσα, μόνο ένα πράγμα να πω, και απο, απο, που καθένα έχει τι απόψει του. Το ποιοι είναι η πολιτική ηγεσία του εκλέγει ο λαό. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Μα είναι ποιή αυτό που είναι περιγράφω. Ως, να, να αυτό περιγράφω ω ως... λογική ανάθεση. Και, και τα δάνεια που λέτε, ναι. ουδή έχει πάρει δάνεια Ωραία. από την ιστορία του Έρχομαι τώρα Πόλτες στο ερώτημά σα. Έχουν δύο ερωτήματα να μην τα αφήσουμε. Mm. Αυτό που είπατε εσεί, πού πάμε, υπάρχει κίνδυνο στην Σα περιέγραψα πολύ βέβαια ελλειπτικά και συνοπτικά τη δομή τη κοινωνία. 30% δεν έχει τον ήλιο μοίρα, ούτε τώρα. Ούτε προοπτικά με αυτή την πολιτική, λέω εγώ το επόμενο 30% είναι σε ένα σε μια κατάσταση ανασφάλεια πλήρου. Και ένα 10% 20% ελπίζει, ελπίζει ότι αυτή η πολιτική στο τέλο μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου θα μπορέσει ξανά να παίξει το χρηματιστήριο, να κερδίσει λεφτά, να κάνει και να. Αυτή λοιπόν η κοινωνία, μάλλον αυτό το κομμάτι του 60-70% όπω είναι, εάν δει ότι η φωνή του δεν ακούγεται, εάν δει ότι η ψήφο του με κάποιου τρόπου δεν μετράει, εάν δει ότι. Πώς δεν μετράει. Λέμε, αν δει, αν δει. Πώς, α, θα, πώς το λέτε, νά, πώς δεν μετράει. <laughs> Μα καλά που λέω χρώστα. Δηλαδή Διότι δηλαδή υπάρχει ένας εκλογικός νόμος και ένα σύστημα Ο ψήφος τοποιο... του δεν μετράει. Ναι, ναι. Δηλαδή αν κάποιος πάρει 60% 100, πρέπει να το διακυβερνήσει. Δηλαδή θα εμφισβητήσει και τη δημοκρατία τώρα σε αυτή Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κόσμος ψήφισε τον κύριο Σαμαρά για να διαπευθύνει το μνημόνιο. Σήμερα θεωρεί ότι η ψήφο του μέτρησε. Ο κόσμο ψήφισε τον κύριο Σαμαρά για να καταργήσει το φόρο στην αιστεία στην Ελλάδα. Ο, 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 αυτή... ο κόσμο που ψήφισε τον κύριο Τσίπρα τον ψήφισε για να πηγαίνει και να λέει Ζή το Ομπάμα και να κάνει την Κούπα στην ζήτω. Αμερική. Τώρα, η κυρία Πα... ε, όχι, δεν είναι αυτό που λέει τώρα. Να ολοκληρώσω όμω την απάντησή μου στο δικό Μα Να ολοκληρώστε, αλλά με κάποια δημοκρατία. Αλλά να μην λέω αυτά που θέλω εγώ. Όχι ότι δεν υπάρχει και δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Πετάξτε το αυτό που θα πω. Ακούστε το όμω. Εάν λοιπόν αυτό ο λαό, ο πεινασμένο, ο ταπεινωμένο, ο χωρί προοπτική, δει ότι η φωνή του δεν ακούγεται, η ψήφο του δεν μετράει, μορφέ άλλε έκφραση και να επηρεάσει τα πράγματα δεν βλέπει μπροστά του, τότε η, ιστορία δείχνει ότι σε αυτέ τι καταστάσει προσπαθεί να βρει άλλε δεξιότητε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Κακώ αντέδρασε η κυρία Παγκουλιάνη. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κυρίου Παπαδάκη. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κυρίου τελεία, κύριο ε, το ερώτημα του κ. Παπά περιέχει και την απάντηση και είναι σωστή. Εμεί από την αρχή είπαμε το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα, είναι και εθνικό και ευρωπαϊκό. Άρα, εν μέρη, η λύση του ελληνικού προβλήματο εξαρτάται από το τι γίνεται στην Ευρώπη. Άρα, η απάντηση όμω είναι σύνθετη. Δηλαδή, μπορεί να είναι τα μέτρα που είπε, μπορεί να είναι η αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού με ίδιου πόρου, μπορεί να είναι ένα σχέδιο χρηματοδότη ή οτιδήποτε άλλο και βεβαίω. Όλα αυτά θέτουν ένα θέμα δημοκρατία, όχι απλώ πολιτική ένωση, αλλά δημοκρατία και παρέμβαση των λαών. Στον ε, ε, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παπάκη και στον κύριο ε, Αμυρά. Ε, θα ε, κύριε Παπάκη, θα έρθω σε γιατί <σχελί> ε, θέλω να κάνω κάτι σα. Ε, το ερώτημα που έθεσα και στου τρει πολιτικού στην αρχή. Πιστεύετε ότι κάποιο έχει, έχει επιλέξει τη στρατηγική τη ένταση ή ότι αυτή η σύγκρουση προκύπτει λίγο από την ερμηνεία που δώσαμε από τι κοινωνικέ αντιθέσει, από τη δυσπραγία του κόσμου, από την αγανάκτηση, από, από. Θέλω την απάντησή σα γιατί θέλω να το συνδέσω με ό,τι είπε τώρα ο κ. Τραγασάκη περί τη ολιγαρχία αυτή που ενδεχομένω δεν θα αφήσει τον κόσμο να εκφραστεί. Ναι. Αν θέλετε να. Ναι, ναι, να ένα σέρμα. Ναι. θα έλεγα ότι ζούμε ούτω ή σε μια τεταμένη περίοδο. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ κάποιο να επιλέξει την στρατηγική τη ένταση. Εγώ όμως θα την ήθελα. Την επιλέγει όμω κάποιο. εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν επιλέγει κάποιο. Κάποιοι ποντάρουν όμω στην στρατηγική τη ένταση. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή άκουσα και το, τώρα και τον κύριο Δραγασάκη και τους υπόλοιπους ε, πολιτικούς. Ε, το ποιος στέει πραγματικά έχει καταλογιστεί από τον ελληνικό λαό αν φταίνε πολιτικοί, συνδικάτα, ε, μέσα ενημέρωση, οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμω που περιμένει πραγματικά τώρα από τα κόμματα και από την κυβέρνηση είναι ποιε προτάσει μπορούν να μπουν στο, στο πεδίο. Γιατί εκεί νομίζω ότι είναι το σημαντικό ζήτημα, και εκεί θα κρυφθεί αν υπάρχει μία ένταση ή αν κάποιο ποντάρει στην ένταση ή ποντάρει στην, στην ναι. αγανάκτηση του κόσμου. Εκεί νομίζω ότι είναι το, το ζήτημα το οποίο τελικά ε, θα ναι. λειτουργήσει και γι' αυτό νομίζω ότι και παρά το γεγονό ότι είναι δύσκολη περίοδο, ζούμε τον 4ο-5ο χρόνο ύφεση. Ε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτε περιμένουν από το να, να εξοργίζονται σε σχέση Κύριε με το Κύριε Παπά, πάτα. νομίζω ότι η όρο πολιτική στρατηγική τη ένταση είναι φορτισμένο όρο πολιτικά. Έτσι. Ε, η καταγωγή του είναι στην Ιταλία δεκαετία του 50. Και υιοθετήθηκε από την τότε κυβέρνηση τη Ιταλία και χρησιμοποιήθηκε από μηχανισμού παρακρατικού και, και τρομοκρατικού. Και, δηλαδή. και, και, από τι διάφορε στοέ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη τη ένταση γιατί την βοηθάει. Και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται στι δημοσκοπήσει. Δηλαδή, την ενδιαφέρει να αλλάζει την ατζέντα οπότε στριμώχνεται στα οικονομικά και στα κοινωνικά ζητήματα. Να ε, επιλέγει να γίνει κουβέντα γύρω από τα θέματα τη βία, τη ανομία, τη παραβατικότητα και όλα αυτά εκεί που θεωρεί ότι βρίσκει το ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο ευάλωτο στι απόψει αυτέ. Και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο τη σύγκρουση με τα ανθρώπινα, κύριε Πεντεντέρη, κανεί δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Έτσι. Μια σήμα αφορμή μπορεί να προκαλέσει μια κοινωνική έκρηξη. Εγώ καταρχήν να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Δεν νομίζω, κύριε Παπά, ότι μια κυβέρνηση επιλέγει την ένταση. Θα ήταν παντελώ παράλογο. Μια κυβέρνηση θέλει να αποφύγει την ένταση. Το ερώτημα όμω που τίθεται είναι, Υπάρχει θέμα ανομία και βία στην Ελλάδα, Ναι ή όχι. Εάν το θέμα υπάρχει και απασχολεί του πολίτε, όπω παραδείγματο χάρη στο κέντρο τη Αθήνα, όπω στην περιφέρεια, όπω ε, αν θέλετε εδώ γύρω. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ανομία σε αυτή τη χώρα, με την οποία είχαμε πάθει μυθριδατισμό εμείς. Όλοι μας είχαμε πάθει μυθριδατισμό. Το περίπου ή το είχαμε αποδεχθεί. Το ότι τώρα αυτή η κυβέρνηση την ανομία την θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ε, μη επιτρεπτή, και κατόπιν τούτου ισχύει ο νόμο παντού, δεν είναι επιλογή έντασης. Ναι, δεν αυτό... είναι επιλογή ένταση διότι... Κύριε Παπά, δύο λεπτά. Ναι, ισχύει και για την κυβέρνηση αυτό. Ναι, ναι, ένα λεπτό. Δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι είναι επιλογή ένταση επειδή η Βίλα Αμαλία μετά από 24 χρόνια προ την τροπή μα όλων όν, υπήρχε, ήταν υποκατάληψη και τώρα πλέον δεν έπαψε να είναι υποκατάληψη ότι αυτό είναι επιλογή ένταση τη κυβέρνηση. Όχι, αλλά Αντίθετα, η νομιμότητα όμω δεν είναι μια έννοια που έχει ελαστικότητα. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση λέει ότι κανεί δεν είναι πάνω από τον νόμο. Σωστό. Σωστό. Ο, να σα πω εγώ, όταν ο κύριο Τουρνάρα δεν του άρεσε η απόφαση του πρωτοδικίου τη Αθήνα για το χαράτσι, κάλεσε τη διοίκηση τη ΔΕΗ να μην τον εφαρμόσει τον νόμο. Ναι, για μισή Άλλο μέρα, παράδειγμα. Αλλά δεν για, έχει σημασία. Κύριε, κύριε δεν Παπά, έχει σημασία. Άλλο κύριε παπά παράδειγμα. για μισή Στον κύριος, μέρα. Πω ένα άλλο και ένα λεπτό. Στον ο κύριο Τουρνάρα το έκανε αυτό για μισή μέρα έκανε μέχρι όμως. να βγει η απόφαση του επόμενου δικαστηρίου, το η οποία ή θα, επιβρα... ή θα ήταν η ίδια. Ή θα ήταν διαφορετική. Το έκανε όμως. Δεν μπορεί ο μια πρωθυπουργός... διοίκηση να αλλάξει για μισή μέρα Όχι, κ. μια πολιτική. Ε, ε, το... Δεν του αρέσει του Πρωθυπουργού ο νόμο για την Ιθαγένεια και δεν τον αλλάζει. Επειδή α... α... διαφωνεί η Δε Μάρκεο το Πασό. Ωστόσο, ζήτησε από τον υφιστάμενό του Υπουργό να τον παγώσει. Κρίθηκε παράνομο για Με συγχωρείτε, αυτή είναι μια θέση την οποία εγώ δεν έχω και ούτε έχω γνώση ότι έδωσε κανένα εντολή να παγώσει. Θέλω όμω να μπω στην ουσία του θέματο. Ναι, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει τη μεγαλύτερη της κρίση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πιστεύουμε ότι μπορεί να βγει ή πιστεύουμε πως δεν μπορεί να βγει. Πιστεύουμε όπως δεν πιστεύει, παραδείγματο χάρη ο κύριος Δραγασάκης ότι αυτοί οι άνεργοι έχουν ελπίδα. Με Εγώ λοιπόν του λέω ότι αν έχουν ελπίδα, έχουν ελπίδα με το να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία, με το να γίνουν οι διαρθρωτικέ αλλαγές, με το να μειωθεί η φορολογία, να υπάρξουν επιχειρήσει, να υπάρξουν θέσει εργασία. Δεν πιστεύω όπω πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να γίνουν 100.000 διορισμοί, διότι δεν έχει το κράτο να του πληρώσει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τρόπο να έρθει μαγικό χρήμα στην Ελλάδα παρά μόνο από επενδύσει, οι οποίε να είναι υγιεί επενδύσει. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, χρειάζονται αυτέ οι τομέ και χρειάζονται τώρα. Και μπορεί να γίνουν. Και θέσατε το κεντρικότερο, κατά τη γνώμη μου, ερώτημα. Τι θα γίνει στο μέλλον, Αυτό θα εξαρτηθεί για το δούνου του Όλοι θέλουμε να φύγει το Δούνου του. Το μέλλον όμω τη Ευρώπη είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τελικώ την υπόθεση. Εάν τώρα οι λαοί τη Ευρώπη και οι κυβερνήσει τη Ευρώπη που βρίσκονται μπροστά στι μεγαλύτερε αποφάσει, μεγαλύτερε από ό,τι ήταν η Λισαβόνα, μεγαλύτερε ενδεχομένω και από ό,τι είναι το Μάστριχτ, διότι τώρα είναι η πρώτη κρίση και τώρα δεν έχουν να πάνε ή θα πάνε πίσω ή θα πάνε με άλματα προ τα μπρο. Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί Μας. πολιτικά. Μπορώ. Πρέπει μια, να μία, ενωθεί μία, πολιτικά μία, μία φράση, μία φράση. και κεντρικά οικονομικά. Μόνο αν έχουμε πολιτική ένωση θα έχουμε πραγματικά τα ωφέλη για του λαού στα Συγχω, οποία την Ευρώπη. Υπάρχουν, υπάρχουν, δημιουργή. Δημιουργή. υπάρχουν, υπάρχουν μία κράτη χωρί νόμισμα, αλλά νόμισμα χωρίς κράτος δεν, υπάρχει. δεν υπάρχει. υπάρχει. Άρα, με συγχωρείτε, έχουμε νόμισμα. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, κύριε Παπα, πρέπει να προχωρήσουμε σε δημοσιονομική ενοποίηση που θα φέρει την πολιτική. Υπάρχει μια διακήρυξη σχετικά. Πέραν των 7 σοφών. Ένα κείμενο με τίτλο Ξύπνα Ευρώπη του Γκί Φερχόφστατ, επί χρόνια πρωθυπουργού του Βελγίου, φιλελεύθερου, και του Ντανιέλ Κομπετίτη. Προσωπικά, ω Έλληνα πολιτικό, την έχω προσυπογράψει. Λοιπόν, έχω και εγώ ελπίδα για του ενέργου. Υπό τον όρο θα αλλάξει πολιτική. Θα φύγουμε από αυτή την πολιτική και θα μπορέσουμε να παίρνουμε τι αποφάσει μόνοι μα. Υπό τον ότι θα, ρό, μπορέσει θα ο καταθέσει ο, ο ΣΥΡΙΖΑ ο... κανένα πρόγραμμα που να μπορούμε ισχυρό, να το διαβάσουμε. Το ισχυρό χαρτί και του να σύριζα, το καταλάβουμε. Το ισχυρό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η προτάση του και είναι η προτάσει του. Τον 100.000 διορισμών. Ο, ο, ο λόγο που είμαστε το 27% είναι ότι μα υποτιμήσατε. Συνεχίζετε να μα υποτιμάτε. Των για, το, για αυτό διωρισμών. θα ξεπεράσουμε και τα, τα μεγαλύτερα νούμερα που εσεί μπορείτε να φανταστείτε. Πετε μα τα 100.000 διορισμών. Ο εφόσον επιτρέπει, μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι... που χρειάζεται να πούμε. Αν κάτι ο Ραγκασάκη που το αναγνωρίζω από την αρχή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχει γίνει νέο κόμμα, περνάει μια, μια διαδικασία ακροήμαση και οριμότητα. Αυτό Λε... είναι μερικέ ε... έχουν γίνει και μερική αντίρρηση. Την επεξήγηση δεν λέω δε... όμω ότι πρέπει ότι υπάρχει είναι και ένα κόμμα το οποίο πέρσι, τέτοια εποχή, ήταν ακόμα ένα κόμμα το οποίο Όταν 4%. πρωτομιλήσαμε εμεί για διαγραφή χρέου μερικτού